Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και σήμερα κοντά σας μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@piradio.com. Μιλάμε συχνά για την ανθρώπινη αλλά και την θεία δικαιοσύνη. Ποια είναι η έννοια της δικαιοσύνης στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη όμως? Με αφορμή αυτή την έννοια της δικαιοσύνης θα διαβάσουμε μία εισήγηση του πατρός Δημητρίου Μπαθρέλου για την δικαιοσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, φίλοι ακροατές. Από τα πρακτικά του συνεδρίου με τίτλο «Δικαιοσύνη και δίκαιο», που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Άρτο Ζωής», βιβλίο που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα. «Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης», λέει ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, «είναι δίκαιος και απαιτεί από τους ανθρώπους δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης», παραγγέλει με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. «Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται αφενός στο νόμο Του, τον οποίο ο άνθρωπος οφείλει να τηρεί, και αφετέρου στην ανταπόδοση που επιφυλάσσει τόσο για τους τηρητές όσο και για τους παραβάτες των εντολών Του». Η καρδιά του νόμου, βέβαια, φίλοι ακροατές, είναι ο Δεκάλογος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Δεκάλογο τον απευθύνει άμεσα ο Θεός προς τον λαό, ενώ τις διατάξεις που ακολουθούν τις απευθύνει στο λαό μέσω του Μωυσή. Ο Δεκάλογος, όπως γνωρίζουμε, έχει παίξει τεράστιο ρόλο όχι μόνο στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό, αλλά και γενικότερα στη συγκρότηση του νόμου, της ηθικής, της κοινωνικής θεωρίας, της φιλοσοφίας και συνολικά του δυτικού πολιτισμού. Ο Δεκάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Η πρώτη εντολή επιτάσσει ότι για τον Ισραηλίτη δεν θα υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εκείνον. Η δεύτερη και η τρίτη εντολή απαγορεύουν την ιδωλολατρία και τη βεβήλωση του ονόματος του Θεού αντίστοιχα, ενώ η τέταρτη εντολή καθιερώνει το Σάββατο ως ημέρα αυστηρά αφιερωμένη σε εκείνον. Οι υπόλοιπες έξι εντολές αναφέρονται στο πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει τον συνάνθρωπό του. Επιβάλλεται η τιμή προς τους γονείς και απαγορεύονται ο φόνος, η μοιχεία, η κλοπή, η ψευδομαρτυρία και το να επιθυμήσει κανείς όσα ανήκουν στον πλησίον του. Τόσο από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται, όσο και από τη δομή και το περιεχόμενο του Δεκαλόγου, γίνονται φανερά τα εξής. Πρώτον, ο Δεκάλογος αποτελεί δώρο του Θεού, δια του οποίου συγκροτείται η Διαθήκη, δηλαδή ολοκληρώνεται η διαδικασία που καθιστά τον Ισραήλ λαό του Θεού, λαό τον οποίο ο Θεός καθοδηγεί και προστατεύει. Για το δώρο αυτό ο Ισραήλ είναι ευτυχής και ευγνώμων. Ο δίκαιος Ισραηλίτης δεν αντιμετωπίζει τον νόμο με αποστροφή και απέχθεια, αλλά με αφοσίωση και αγάπη, όπως δηλώνει η γνωστή φράση του 118ου Ψαλμού: «Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί».
Δεύτερον, η πρώτη εντολή είναι η σημαντικότερη εντολή του Δεκαλόγου. Από αυτήν εξαρτώνται όλες οι υπόλοιπες. Γενικότερα οι εντολές που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι σημαντικότερες από τις εντολές που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, εφόσον ο πρώτος είναι απείρως ανώτερος από τον δεύτερο. Είναι αλήθεια ότι ο δίκαιος Θεός δίνει τον νόμο και απαιτεί την τήρησή του προς όφελος όχι δικό του, αλλά των ανθρώπων. Ωστόσο, η τήρηση των εντολών που αφορούν τον άνθρωπο συνδέεται άμεσα με την τήρηση των εντολών που αφορούν το Θεό. Ο άνθρωπος θα πρέπει να τηρεί κάθε εντολή επειδή αγαπά και φοβάται το Θεό. Όπως παρατηρεί ένας θεολόγος, για τον Ισραήλ ο νόμος δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκρισταλωθεί σε άψυχες αρχές που έκτοτε θα λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τον ίδιο τον Θεό. Η τήρηση του νόμου, λέει ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, συνιστά κοινωνία με το Θεό, ο οποίος μέσω αυτού αποκάλυψε και αποκαλύπτει το δίκαιο θέλημά του. Ένα τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προαναφερόμενα είναι ότι η παράβαση των εντολών που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό επισύρει την απόλυτη καταδίκη του ανθρώπου, πέρα και ανεξάρτητα από την τήρηση ημί των υπόλοιπων εντολών. Ο νόμος του Θεού δεν δίνει στον Ισραηλίτη τη δυνατότητα ενός άθεου ή αλόθρησκου ανθρωπισμού. Ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός ζηλωτής. Αυτός που επιτρέπει ή πολύ περισσότερο προβάλλει και υπηρετεί τη λατρεία οποιοδήποτε άλλου Θεού, έστω και παράλληλα με εκείνη του Γιαχβέ, είναι για την Παλαιά Διαθήκη ένοχος θανάτου. Τέταρτον, ισχύει προφανώς και το αντίστροφο προς τα παραπάνω. Ο σεβασμός και η λατρεία του Θεού, που επιβάλλουν οι τέσσερις πρώτες εντολές, δεν έχουν κανένα αντίκρισμα εάν δεν συμβαδίζουν με τη δίκαιη στάση προς τον συνάνθρωπο. Ο Θεός βδελίσεται και μισεί τα έργα και τις εκδηλώσεις της ευσέβειας των ανθρώπων, οι οποίοι αδικούν τον συνάνθρωπό τους και εκμεταλλεύονται τη χείρα, το ορφανό, τον αδύνατο. Σε πολλές περιπτώσεις, στην Παλαιά Διαθήκη παρατηρείται σαφής διασύνδεση μεταξύ της παράβασης των εντολών που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και της παράβασης των εντολών που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Όποιος αμαρτάνει απέναντι στο Θεό, αμαρτάνει και απέναντι στον άνθρωπο. Και αντιστρόφως, η ειδωλολατρία και η ανηθικότητα αποτελούν συχνά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πέμπτο στοιχείο σχετικά με τον Δεκάλογο είναι ότι δεν περιλαμβάνει μόνο αρνητικές ουφωνεύσεις, αλλά και θετικές διατυπώσεις, όπως συμβαίνει λόγου χάρη με την εντολή της τήρησης της αργίας του Σαββάτου και της τιμής προς τους γονείς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και τη θετική διάσταση των εντολών που διατυπώνονται με αρνητική διατύπωση. Υπό την έννοια αυτή, το ουφωνεύσεις, για παράδειγμα, θα πρέπει στην πληρότητά του να ερμηνευθεί και θετικά. Με την έννοια δηλαδή ότι υποχρεούσε να κάνεις ό,τι απαιτείται για την προστασία της ζωής του αδελφού σου. Στο ερώτημα του Κάιν προς τον Θεό, «Μη φύλαξε το αδελφού μου ή μη εγώ», η απάντηση που θα προέκυπτε από την εντολή ουφωνεύσης του Δεκαλόγου είναι θετική. Ναι, οφείλεις να είσαι φύλακας του αδελφού σου. Τέλος, η δέκατη εντολή, η οποία απαγορεύει την αμαρτωλή επιθυμία, δείχνει ότι παρόλο που ο Δεκάλογος εστιάζει κυρίως στις πράξεις,
δεν παραβλέπει τις εσωτερικές πνευματικές και ηθικές προϋποθέσεις των πράξεων. Κάτι βέβαια που τονίζεται περισσότερο στην Καινή Διαθήκη. Στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και μιλάμε για την δικαιοσύνη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Δεκάλογος λοιπόν είναι οι βασικές εντολές, οι πρώτες τέσσερις εντολές που αφορούν τη σχέση μας με τον Θεό μας, υπενθύμησε ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, και οι υπόλοιπες έξι ρυθμίζουν τις σχέσεις μας με τον συνάνθρωπο, ημέν προϋποθέτουν τις δεύτερες. Οι εντολές κρύβουν μέσα τους τη ζωή του Θεού και επομένως σχετιζόμαστε με το Θεό στο ποσοστό, φίλοι ακροατές, που τηρούμε τις εντολές του Θεού. Όχι μόνο τις 10 εντολές, αλλά και αυτές τις εντολές του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, οι οποίες συμπληρώνουν τον Δεκάλογο και γενικώς την νομοθεσία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δεκάλογος έχει και κάποιες προεκτάσεις, όπως τον δανεισμό μετόκο. Για να δούμε τι λέει επ' αυτού ο πατήρ Δημήτριος. Οι εντολές του Δεκαλόγου αποτελούν τη σύνοψη του νόμου που αποκαλύφθηκε στο Σινά. Η λεπτομερέστερη νομοθεσία που ακολουθεί εξαρτάται από τον Δεκάλογο και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξή του. Για να κατανοήσουμε επομένως κάθε εντολή του Δεκαλόγου στην πληρότητά της, θα πρέπει να συνεξετάσουμε όλες τις διατάξεις του νόμου που εξαρτώνται από εκείνην. Για παράδειγμα, η εντολή ου κλέψεις προφανώς δεν εξαντλείται στην απαγόρευση αρπαγής ενός αντικειμένου ή χρηματικού ποσού, αλλά περιλαμβάνει όλες τις πράξεις ή τις πρακτικές δια των οποίων κανείς ιδιοποιείται την περιουσία του πλησίον του. Για να δούμε πώς η εντολή αυτή εξακτηνώνεται και συγκεκριμενοποιείται, θα αναφερθούμε σε μία από αυτές τις πρακτικές που είναι ο δανεισμός με τόκο.
Η Παλαιά Διαθήκη απαγορεύει με ιδιαίτερη αυστηρότητα τον έντοκο δανεισμό. Στο πλαίσιο της Αποκάλυψης στο Σινά που ακολουθεί τον Δεκάλογο, ο Θεός παραγγέλει ότι «εάν δε αργύριον δανείσεις το αδελφό το πενιχρό παρασύ, ούκ επιθύσεις αυτό τόκον». Στο Λεβιτικό ο Θεός δίνει την εντολή ότι «εάν δε παίνεται ο αδελφός σου, ού λείψει παρά αυτού τόκον». Η ίδια αντίληψη απαντά τόσο στους ψαλμούς όσο και στους προφήτες. Ο 14ος για παράδειγμα ψαλμός χαρακτηρίζει ως δίκαιο τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος το αργύριον αυτού ουκ έδωκεν επί τόκο. Ο Ιεζικιήλ επίσης σημειώνει ότι ο δίκαιος άνθρωπος το αργύριον αυτού επί τόκο ου δώσει και πλεονασμόν ου λείψεται και εξ αδικίας αποστρέψει την χείρα αυτού. Ο ίδιος προφήτης συνδέει με σαφήνεια τον επιτόκο δανεισμό με την κλοπή. Η ιστορική και θεολογική δικαιολόγηση της απαγόρευσης του έντοκου δανεισμού ανάγεται στην ιδρυτική πράξη του λαού του Θεού, δηλαδή στην έξοδό του από τη δουλεία της Αιγύπτου. Όταν, για παράδειγμα, ο Θεός απαγορεύει τη λήψη ορισμένων βασικών για τη ζωή του ανθρώπου αγαθών ως ενέχειρον για δάνειο, το δικαιολογεί ως εξής: «και μνηστήσει ότι οικέτης ίστα εν γη Αιγύπτο και ελυτρώσα τόσε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν. Δια τούτο εγώ συεντέλωμε ποιήν το ρήμα τούτο». Η δημιουργία συνθήκων οικονομικής υποδούλωσης μελών του λαού του Θεού αντέβαινε στο έλεος και στη δικαιοσύνη εκείνου που είχε απελευθερώσει το λαό του από τη δουλεία. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο του Νεεμία, όποιος έχει φόβο Θεού οφείλει να χαρίζει τα χρέη σε αυτούς που δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Ωστόσο, για τις περιπτώσεις που για οικονομικούς λόγους κάποιοι Ισραηλίτες θα έχαναν τη γη τους ή την ελευθερία τους, υπήρχε η πρόβλεψη του Ιωβιλαίου με βάση την οποία επιστρεφόταν η γη και απελευθερώνονταν οι δούλοι. Όπως οριζόταν στο Λεβιτικό, «και αγιάσετε των πεντηκοστών εν ιαυτών και διαβοήσετε άφεσιν επί της γης πάση της κατοικούσιν αυτήν και απελεύσετε εις έκαστος εις την κτήσιν αυτού». Δεν είναι προφανώς τυχαίο που, σύμφωνα με τον Λουκά, ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη αρχίζει το κήρυγμά του με αναφορά μέσω του Ισαΐα στο θεμελιώδες κείμενο του Ιωβιλαίου «Κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν, κηρύξε εν ιαυτών Κυρίου δεκτών». Το κείμενο αυτό αναφέρεται με όρους οικονομικής απελευθέρωσης στην απελευθέρωση από την κατεξοχήν δουλεία, που είναι η δουλεία στην αμαρτία. Ούτε είναι βέβαια τυχαίο που η υιοθεσία μας από τον Θεό, η οποία αντικατοπτρίζεται στην προσευχή που μας παρέδωσε ο Χριστός, το Πάτερ ημών, συνυπάρχει με την παράκληση προς τον Θεό να μας χαρίσει όσα του χρωστάμε, όπως και εμείς πρώτοι χαρίζουμε στους άλλους όσα μας χρωστούν. Η σχετική αφήγηση του Λουκά συνεχίζεται φυσικά στις πράξεις των Αποστόλων, όπου η περιγραφόμενη κοινοκτημοσύνη των πρώτων χριστιανών αποκλείει τη δυνατότητα υποδούλωσης εξαιτίας έντοκου δανεισμού. Είναι προφανές, φίλοι ακροατές, ότι για τη Βίβλο ο έντοκος δανεισμός που οδηγεί στην εκμετάλλευση και την υποδούλωση του δανειζόμενου, και μάλιστα όταν αυτός είναι αδύναμος και αναγκεμένος, αποτελεί άρνηση της φιλάνθρωπης και απελευθερωτικής διαθήκης του Θεού. Τι να πει κανείς για τις σημερινές ημέρες που όχι μόνο η αναγκεμένη αλλά ολόκληρα κράτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι στην μέγενη αυτή των δανείων και των απανωτών τόκων. Οπότε όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι κατ' ουσίαν άγνωστα κείμενα, άγνωστα ρήματα για τους χριστιανούς κατά τα άλλα Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ευθύνεται και ο δανειζόμενος για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. «Το να δανείζεις με τόκο», λέει ο πατήρ Δημήτριος, «τον αδύνατο σημαίνει ότι καθίστασε εχθρός του Θεού».
Παρόλα αυτά, στην Παλαιά Διαθήκη ο δανεισμός με τόκο δεν απαγορεύεται με τρόπο απόλυτο, όπως θα προσθέταμε εμείς στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση σε αυτή την απαγόρευση. Το Δευτερονόμιο αναφέρει «Ουκ εκτοκιείς το αδελφό σου τόκον αργυρίου». Το αλλοτρίο «εκτοκιείς», το δε αδελφό σου «ουκ εκτοκιείς», είναι «ευλογήσεσαι Κύριος ο Θεός σου». Επιτρέπεται λοιπόν να δανείσει κανείς με τόκο αυτόν που δεν ανήκει στο λαό του Θεού. Γιατί άραγε? Μια ενδιαφέρουσα απάντηση στο ερώτημα αυτό επισημαίνει ότι ο δανεισμός με τόκο αποτελεί πολιτική πράξη. Εν προκειμένου, αποδίδω στον όρο πολιτικό το περιεχόμενο που το αποδίδει ο Κάρλ Σμιτ. Γι' αυτόν, το πολιτικό δεν ορίζεται με βάση τη διάκριση καλού και κακού, όπως η ηθική, ή ωραίου και άσχημου, όπως η αισθητική. Ορίζεται με βάση τη διάκριση φίλου και εχθρού. Όπως χαρακτηριστικά γράφει στο κλασικό του έργο «Η έννοια του πολιτικού», ο πολιτικός εχθρός δεν χρειάζεται να είναι ηθικά κακός, δεν χρειάζεται να είναι αισθητικά άσχημος, δεν είναι αναγκαίο να παρουσιάζεται ως οικονομικός ανταγωνιστής και μπορεί ίσως να φανεί ακόμα και συμφέρον να κάνει κανείς μαζί του εμπορικές δουλειές. Ο εχθρός είναι πάντα ο άλλος, ο ξένος, και αρκεί για τον προσδιορισμό της ουσίας του το ότι είναι, με ένα ιδιαιτέρως έντονο νόημα, υπαρξιακά κάτι άλλο και ξένο, έτσι ώστε στην ακραία περίπτωση να είναι δυνατές συγκρούσεις μαζί του που δεν μπορούν να κριθούν ούτε δι' ενός εκ των προτέρων θεσπισμένου γενικού κανόνα, ούτε δια της απόφασης ενός αμέτωχου και γι' αυτό αμερόληπτου τρίτου. Με βάση τα παραπάνω, το δικαίωμα του Ισραηλίτη να δανείζει τον αλλοεθνή με τόκο, όχι όμως και τον πλησίον του Ισραηλίτη, σημαίνει ότι ο πρώτος, σε σαφή αντίθεση προς τον δεύτερο, είναι δυνάμη ή ενεργεία εχθρός. Όταν ο Ισραηλίτης δανείζει κάποιον με τόκο, τον μεταχειρίζεται πολιτικά, δηλαδή ως εχθρό. Γι' αυτό και ένας τέτοιος δανεισμός δεν επιτρέπεται εντός της κοινότητας του Ισραήλ. Επιτρέπεται όμως στις σχέσεις του Ισραήλ με άλλους λαούς, η ύπαρξη των οποίων απειλεί τη δική του. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο δανεισμός με τόκο είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Αυτή τη σύνδεση τόκου και κυριαρχίας τη συναντάμε στο Δευτερονόμιο, όπου αναφέρεται ότι «Κύριος ο Θεός σου ευλόγησέ σε και δανείς έθνης πολλής, σι δε ου δανείοι και άρξης εθνών πολλών, σου δε ου κάρξουσιν». Με βάση τα προαναφερθέντα, το έθνος που δανείζει είναι κυρίαρχο, ενώ το έθνος που δανείζεται είναι υπόδουλο. Thank you.
μηνύματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Δικαιοσύνη και δίκαιο, το βιβλίο που διαβάζουμε, ένα κείμενο, μια εισήγηση του πατρός Δημητρίου Μπαθρέλου για τη δικαιοσύνη όπως την βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά λοιπόν τα σχετικά περί του δανεισμού ή μη και υπό ποιες προϋποθέσεις του δανεισμού με τόκο στην Παλαιά Διαθήκη, για να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σημείο της εισήγησης του πατρός Δημητρίου, όπου αναφέρεται στην ανταπόδοση του Θεού και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, υπόσχεται στον δίκαιο άνθρωπο αμοιβή και απειλεί τον άδικο άνθρωπο με τιμωρία. Η παράβαση σημαντικών διατάξεων του νόμου του Θεού τιμωρείται με θάνατο. Οι συνέπειες της παράβασης του νόμου δεν αφορούν μόνο το άτομο, αλλά και ολόκληρη την κοινότητα. Ο Θεός δεν αναγνωρίζει κάποιο είδους σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου ατομικά ή συλλογικά να πει όχι στις εντολές του. Μια τέτοια στάση αποδοκιμάζεται απόλυτα και επισύρει την καταστροφή. Σήμερα έχουμε την αίσθηση αυτή οι άνθρωποι, σαν να είμαστε θεοί οι ίδιοι, ότι μπορούμε να πούμε άνετα όχι, είναι ζήτημα επιλογής δηλαδή, απέναντι στην τήρηση των εντολών του Θεού, και κοιμόμαστε ήσυχοι, μη υπακούοντας ακριβώς τις εντολές του Θεού. Μια τέτοια στάση όμως, λέει ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, αποδοκιμάζεται απόλυτα. Αντιθέτως, η υπακοή στις εντολές του Θεού έχει συνέπεια τη μακροημέρευση και την ευτυχία των ατόμων, τη δόξα και την ευημερία του λαού του Θεού. Η τήρηση του νόμου του Θεού συγκροτεί και διασφαλίζει μια δίκαιη κοινωνία, την οποία και μόνο ο Θεός υπόσχεται να συντηρεί και να προστατεύει. Ωστόσο, τόσο ο λαός του Θεού, όσο και οι ηγέτες του, πολύ συχνά αποδεικνύονται παραβάτες του Θείου Νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, η ειδωλολατρία, η αδικία και η ανηθικότητα κατακλείζουν τον Ισραήλ, ο οποίος καθίσταται άπιστος, μοιχός και άδικος απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο, το κύριο περιεχόμενο του προφητικού λόγου είναι η αναγγελία των επερχόμενων ενεργειών του Θεού, δια των οποίων θα κρίνει και θα τιμωρήσει το λαό του. Στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, το προφητικό υλικό έχει σε μεγάλο βαθμό οργανωθεί γύρω από θέματα κρίσης και ελπίδας, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από τις υποσχέσεις του νόμου για ευλογία και κατάρα. Οι προφήτες διαμορφώνονται από τον νόμο και τονίζουν την πρόσκλησή του για ζωή και την προειδοποίησή του για το θάνατο. Κύριος λοιπόν άξονας του έργου των προφητών είναι το να καταγγέλουν την αποστασία του λαού και των ηγετών του, να τον προειδοποιούν για την επικείμενη καταστροφή, να τον καλούν σε μετάνοια και να του εμπνέουν την ελπίδα ότι ο Θεός στο τέλος θα δείξει το έλεος του. Ο Ισαΐας, για παράδειγμα, διαπιστώνει στη χώρα του την απληστία ενός στρώματος μεγιστάνων, οι οποίοι επιδιώκουν ακατάπαυστα την πολυτέλεια και την αύξηση της περιουσίας τους. Ο ίδιος προφήτης στρέφεται με θρηνητικά λόγια εναντίον εκείνων οι οποίοι διαστρέφουν το δίκαιο και ζουν από δωροδοκίες. Ο Αμός και ο Ισαΐας προφητεύουν την αναπόφευκτη καταστροφή, ενώ μεταγενέστεροι προφήτες όπως ο Ιερεμίας και ο Ιεζεκιήλ τονίζουν τη μετάνοια ως δυνατότητα μερικής τουλάχιστον αλλαγής της πορείας της ιστορίας. Ο Ιεζεκιήλ γράφει «Επιστράφητε και αποστρέψατε εκ πασών των ασεβιών ημών, και ούκ έσονται ημίν εις κόλασιν αδικίας». Πέρα όμως από επιμέρους μεταξύ τους διαφορές, το κήρυγμα της καταγγελίας και της μετάνοιας κυριαρχεί στους προφήτες που έζησαν κατά την Ασσυριακή ή την Νεοβαβυλωνιακή εποχή, όπως για παράδειγμα ο Αμός, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας, ο Ναούμ, ο Σοφονίας, ο Ιωήλ, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ και ο Αβακούμ. Οι προφήτες αυτοί είναι σαφείς. Ο λαός και οι ηγέτες του έχουν αμαρτήσει. Υπήρξαν ασεβείς απέναντι στο Θεό
και άδικοι στις σχέσεις τους με τους συνανθρώπους τους. Για τα αμαρτήματα και τις αδικίες τους, τους αξίζει η Θεία Τιμωρία. Αυτή θα επέλθει μέσω ενός έθνους αμαρτωλού, το οποίο έρχεται από τον Βορρά και είναι πολύ πιο δυνατό από εκείνους. Ο Θεός θα εγκαταλείψει το λαό του, διότι στην πραγματικότητα εκείνος πρώτος εγκατέλειψε το Θεό του. Οι εχθροί του λαού του Θεού θα καταστρέψουν την πόλη και τον ναό. Θα φωνεύσουν, θα υποδουλώσουν και θα οδηγήσουν το λαό στην εξορία. Η μόνη λύση είναι να παραδοθούν οι Ισραηλίτες οικειοθελώς στους εχθρούς τους. Εάν μετανοήσουν και υπομείνουν τα δεινά της υποταγής, ο Θεός θα τους λυπηθεί και θα φανεί ευμενής. Εάν όμως δείξουν ισχυρογνωμοσύνη και θελήσουν να αντισταθούν στο αμαρτωλό έθνος που έρχεται από τον Βορρά ως όργανο της Θείας Δικαιοσύνης, τους περιμένουν η καταστροφή, η αιχμαλωσία, η εξορία και ο θάνατος. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το κήρυγμα των προφητών που αναφέραμε. Ο Θεός απαιτεί δικαιοσύνη, εσείς όμως υπήρξατε άδικοι και διεφθαρμένοι. Σας αξίζει η σκληρή τιμωρία που ο Θεός σας έχει ετοιμάσει. Μετανοήστε, δεχτείτε ταπεινά την ποινή που σας επιβάλλει η δικαιοσύνη του Θεού, υποταχθείτε στο έθνος δια του οποίου ο δίκαιος Θεός θα τιμωρήσει τις αμαρτίες σας και αλλάξτε επιτέλους τον άδικο τρόπο ζωής σας. Ποιείτε κρίσιν και δικαιοσύνην και εξαιρείστε διειρπασμένων εκχειρός αδικούντος αυτών και προσήλυτων και ορφανών και χείραν μη καταδυναστεύετε και μη ασεβείτε και αίμα αθώων μη εκχαίετε, γράφει ο Ιερεμίας. Εάν πράξετε έτσι, τότε ο Θεός θα σας λυπηθεί και θα σας ελεήσει. Εάν όχι, σας περιμένει ο όλεθρος. Όσον αφορά το έθνος που έρχεται από τον Βορρά για να σας καταστρέψει, ναι, είναι άδικο και αμαρτωλό, αλλά θα το τιμωρήσω και εκείνο στην ώρα του. Απευθυνόμενος ο Αβακούμ στο αμαρτωλό αυτό έθνος γράφει: «Αλίμονος σε εκείνον που μαζεύει ό,τι δεν του ανήκει, αλήθεια ως πότε, και τον καθένα τον μεταχειρίζεται σαν οφειλέτη του. Θα ξεσηκωθούν ξαφνικά οι πιστωτές σου. Θα ξυπνήσουν αυτοί που καταπίεσες και θα σε λαιλατήσουν. Έθνη εσύ λαιλάτησες πολλά. Διέπραξες φόνος και αδικίες σε τόσες χώρες, ενάντια στους κατοίκους τόσων πόλεων. Γι' αυτό και όλοι οι άλλοι λαοί θα λαιλατήσουν εσένα». Αυτά όμως θα γίνουν στην ώρα τους. Όσο για τώρα παραγγέλουν οι προφήτες τους Ισραηλίτες, σκύψτε το κεφάλι, κλάψτε για την ασέβεια, τη διαφθορά και την αδικία με τις οποίες έχετε μολυνθεί, μετανοήστε και δεχτείτε ως δίκαιη κάθε τιμωρία που επιτρέπει ο Θεός και τότε μόνο ελπίστε στο Θείο Έλεος. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μιχαίας, μιλώντας εξ ονόματος του λαού, «Έπεσα και θα σηκωθώ, θα υπομείνω την οργή του Κυρίου, διότι αμάρτησα απέναντί του μέχρι να με δικαιώσει. Τότε θα δω τη δικαιοσύνη του». Αυτό το προφητικό κήρυγμα βρισκόταν στους αντίποδες του κηρύγματος των ψευδοπροφητών. Οι προφήτες έλεγαν στο λαό αυτό που ο λαός έπρεπε να ακούσει. Οι ψευδοπροφήτες έλεγαν στο λαό αυτό που ο λαός ήθελε να ακούσει. Ήταν λαϊκιστές, όπως λέμε. Οι ψευδοπροφήτες κήρυταν ένα κήρυγμα φτηνής σωτηρίας. Σωτηρίας δηλαδή χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς μετάνοια και χωρίς κόστος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ψευδοπροφήτες ήταν οι δημαγωγοί, το λέει και ο πατήρ Δημήτριος, και οι λαϊκιστές εκείνης της εποχής. Ο άδικος και διεφθαρμένος λαός ακολουθούσε τους ψευδοπροφήτες σχεδόν αυτονόητα. Ο λαός αυτός δεν ήθελε να γίνεται λόγος για τη δική του ασέβεια και τις δικές του αμαρτίες,
αλλά μόνο για την ασέβεια και τις αμαρτίες του έθνους από τον βορρά που τον πολεμούσε. Δεν είχε τη διάθεση να μετανοήσει, να απαρνηθεί την ασέβειά του, να διορθώσει τον άδικο και διεφθαρμένο τρόπο ζωής του, να σεβαστεί και να εφαρμόσει τον νόμο του δίκαιου Θεού. Δεν επιθυμούσε να υπομείνει κανενός είδους τιμωρία. Δείγμα και αυτό της αμετανοησίας του. Για όλους αυτούς τους λόγους έτεινε ευήκο ο νους στους πολυάριθμους και ανεύθυνους ψευδοπροφήτες της εποχής. Οι ψευδοπροφήτες αυτοί κολάκευαν το λαό, επενούσαν την υποτιθέμενη δύναμή του και τον παρακινούσαν σε ηρωική και πατριωτική, θα λέγαμε, αντίσταση απέναντι στο αμαρτωλό έθνος. Ταυτόχρονα κατηγορούσαν ως προδότες τους προφήτες που συμβούλευαν συνθηκολόγηση και μετάνοια. Την κατάληξη των ψευδοπροφητών τη βλέπουμε με τρόπο χαρακτηριστικό στην περίπτωση του ψευδοπροφήτη Ανανία. Ο Ανανίας συνέτριψε τον ξύλινο ζυγό που είχε τοποθετήσει ο Ιερεμίας στον τράχυλό του για να συμβολήσει την επικείμενη υποδούλωση των Ιουδαίων, λέγοντας ότι έτσι θα συντρίψει ο Κύριος το ζυγό που θέτουν οι Βαβυλώνιοι στον τράχυλο των Εθνών. Ο Ιερεμίας του απάντησε ότι ο ξύλινος ζυγός θα αντικατασταθεί με σιδερένιο και ότι εκείνος πρόκειται να πεθάνει εντός του έτους. Πράγματι, ο Ανανίας πέθανε 7 μήνες αργότερα. Αντίθετα, ο Ιερεμίας, που προφήτευε μόνος εναντίον όλων, επρόκειτο στο τέλος να δικαιωθεί. Η κατάληξη της ιστορίας είναι γνωστή. Οι Ιουδαίοι συντάχθηκαν με τους ψευδοπροφήτες και συγκρούστηκαν με τους Βαβυλώνιους. Το αποτέλεσμα ήταν οι Βαβυλώνιοι να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ και να οδηγήσουν το λαό στην περιβόητη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Χαρακτηριστική ήταν η μοίρα του βασιλιά Σεδεκία, ο οποίος αγνόησε τις συμβουλές του Ιερεμία και συντάχθηκε με το λαό και τους ψευδοπροφήτες. Ο Ναβουχοδονόσορ διέταξε να σφάξουν τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του. Στη συνέχεια τον τύφλωσε και τον έδειξε στη φυλακή, όπου αργότερα τον βρήκε ο θάνατος. Το κήρυγμα των προφητών στο εξής θα παραπέμπει στην ελπίδα για μια νέα έξοδο από τη γη της εχμαλωσίας, η οποία θα πραγματοποιούνταν όταν ο λαός θα είχε πια ξεπληρώσει το χρέος των αμαρτιών του.
Ακούτε τα ομιλήματα από το βιβλίο Πρακτικά Συνεδρίου με τίτλο Δικαιοσύνη και Δίκαιο. Διαβάζουμε ένα κείμενο του πατρός Δημητρίου Μπαθέλου που αποτελεί ως εισήγηση στο εν λόγω συνέδριο με θέμα τη δικαιοσύνη στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να αμαρτάνουμε ή να ζούμε μακριά από το Θεό λίγο ή πολύ χωρίς συνέπειες. Οι συνέπειες όμως είναι πραγματικές, είναι οδυνηρές και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά εφόσον ο αθνητός άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό τον οποίο προστατεύει αμαρτάνοντας. Η Παλαιά Διαθήκη βάζει τα πράγματα στη θέση τους έτσι ώστε τουλάχιστον να κάνει τους ανθρώπους υπεύθυνους έναντι των πράξεών τους. Από την Παλαιά Διαθήκη τώρα στην Καινή Διαθήκη, η αποκατάσταση και η σωτηρία του λαού του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού λοιπόν, φίλοι ακροατές, είναι φοβερή αλλά και φιλάνθρωπη. Είναι φοβερή διότι συντρίβει τον αμαρτωλό. Είναι φιλάνθρωπη διότι αποκαθιστά, δικαιώνει και ελεεί τα θύματα της αδικίας. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ποιόν κρίμα της αδικουμένης, ο διδούς τροφήν της ποινώση. Είναι αυτός που αγαπά δικαίους, αυτός που ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανίει, όπως αναφέρει ο 145ος Ψαλμός. Η δικαιοσύνη όμως του Θεού είναι φιλάνθρωπη και για τον επιπλέον λόγο ότι δίνει στον αμαρτωλό την ευκαιρία μέσα από τον πόνο της τιμωρητικής παιδαγωγίας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος των αμαρτιών του, να μετανοήσει για αυτές και να διορθώσει τον τρόπο ζωής του. Η φιλανθρωπία του Θεού εκφράζεται μέσω της δικαιοσύνης του, αλλά και την υπερβαίνει. Όπως το θέτει και πάλι ο Ψαλμωδός, «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών». Τελικά ο Θεός, μέσα από την τιμωρία του αμαρτωλού του λαού, αποβλέπει στη μετάνοια και τη δικαίωσή του. Ο άνθρωπος έχει κάθε λόγο να ελπίζει στη συγχώρηση και το έλεος του Θεού, χωρίς όμως αυτό να λειτουργεί σαν δικαιολογία ή ελαφρυντικό για την παράβαση του Θείου Νόμου. Το όραμα της δικαιοσύνης στην Παλαιά Διαθήκη είναι κεντρικό αλλά και ανέφικτο. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να διαβαστεί ως η επίμονη και υπό μία έννοια ατελέσφορη προσπάθεια του Θεού να καταστήσει τον άνθρωπο και τον λαό του δίκαιο, να εδραιώσει μια βασιλεία δικαιοσύνης. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, προϋπόθεση ήταν η ανακαίνιση του ανθρώπου. Χωρίς αυτήν, η δικαιοσύνη θα παρέμενε χήμερα. Η υπόσχεση που διαβάζουμε στον Ιεζεκίηλ «Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν, και πνεύμα καινόν δώσω εν ημίν, και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών, και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην, και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν, και ποιήσω ίνα εν της δικαιώμασή μου πορεύιστε, και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε. Εκπληρώνεται με την ενσάρκωση του Υιού του Θεού και τη συνακόλουθη δικαίωση του ανθρώπου». Η ενσάρκωση σημαίνει ότι το έργο της αποκατάστασης και της σωτηρίας του λαού του Θεού, για το οποίο μίλησαν οι προφήτες, αναλαμβάνει τελικά να το πραγματοποιήσει ο ίδιος ο Θεός. Όταν όλη η οικονομία της παλαιοδιαθηκικής δικαιοσύνης του ολοκληρώνεται, εισέρχεται ο ίδιος ο Θεός στην ανθρώπινη ιστορία, γίνεται ένας από εμάς και κάνει τη ζωή και τη σωτηρία μας προσωπική του υπόθεση. Η Καινή Διαθήκη αφηγείται και ερμηνεύει όλα όσα είπαμε ως εδώ.
Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε για την δικαιοσύνη του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στην επόμενη, σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας, από το ίδιο βιβλίο «Δικαιοσύνη και Δίκαιο», που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα. Είδαμε πάντως τα βασικά στοιχεία της παλαιοδιαθηκικής έννοιας της δικαιοσύνης, τα οποία μπορεί να είναι πρακτικώς πολύ χρήσιμα για μας τους χριστιανούς, που οφείλουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή πάντοτε. Στο παρόν θα σας αφήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια στην ακρόαση εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και στη συνέχεια καλό σας απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη Αγίου Αθανασίου του Παρίου, χριστιανική απολογία, ανατρέποντας το ψέμα του διαφωτισμού, μια τεκμηριωμένη ανασκευή των θέσεων των Ευρωπαίων διαφωτιστών που επί...